Τι κι αν οι πολιτικές διεργασίες κορυφώθηκαν την Παρασκευή το βράδυ στο Ηράκλειο με τις αφήξεις στελεχών της κυβέρνησης και άλλων κομματικών στελεχών, από ό,τι φαίνεται, άλλος έστρεψε τα φώτα πάνω του μέσα από μια άκρο σημαντική διάλεξη. Ο λόγος για τον γνωστό ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος κατάφερε στην αίθουσα της Πανκρίτιας Τράπεζας να καθυλώσει με έναν μοναδικό τρόπο για τρεις ολόκληρες ώρες τους παρευρισκόμενους. Η ομιλία του ψυχίατρου ψυχοθεραπευτή επικεντρώθηκε στο «Αν τελικά αλλάζει ο άνθρωπος», τίτλος μάλιστα του ομώνυμου βιβλίου του, για το οποίο είχε την ευκαιρία να αναλύσει με τη βοήθεια ψυχοθεραπευτών αλλά και των εκατοντάδων ενδιαφερόμενων εντός της αίθουσας. Σαν να έχουμε στερέψει σε πνευματικότητα, σαν να μην υπάρχουν ερωτήματα συναρπαστικά για τη ζωή, ότι οι άνθρωποι κοιτάζουν μόνο κάτι επιφανειακά στοιχεία να ζήσουν ή να αρπάξουν, και που σήμερα μόνο η παρουσία σας είναι μια απάντηση. Μια απάντηση ότι υπάρχει ζωή μέσα στην κοινωνία μας. Ότι ο τόπος μας δεν έχει στερέψει. Ότι η Κρήτη δεν είναι μόνο έφορη στα προϊόντα της, αλλά έχει και ανθρώπους ζωντανούς που επιμένουν να σκέφτονται, να αναζητούν, και έτσι μπορώ να δω αυτή τη συμμετοχή εδώ.